είναι κράσινη, είναι σούρα. Η χαρά μου δεν και το γέλιο μη σου λύπη στα κασάνια ή στη χασούρα. Τη ζωή στο παλιό τρένο μόνο μια φορά σφυρίζει. Κι αν το χάσεις μια χαρά μου δεν γυρίζει, δεν γυρίζει, δεν. Δεν γύρε εδώ μέρα. Θα κάνεις κανένα πότε να κουνηθεί το εμπόριο. Εάν πάει και να πω εκεί που θα κάνω σκόντο. Τι θα ρίξεις πως πουλάμε ρε τραπεζομάντιλα. Μα τέσσερα καφετιά πολλά είναι ρε μάρα μου. Σχέκες κροκέρδια. Θα φτάνε τα πίσω πληθωρισμό. Δεν βλέπεις ρε εσύ το πετρέλαιο που έχει φτάσει. Είχε το πετρέλαιο. Βέβαια. Κατοστάρει καλοκαίρι. Χτύπησα μόνο δύο πελάτες απόψε. Αυτή τη φορά ριβάρατε πολύ νωρίς πέδες. Εντάξει Σούλα. Την άλλη φορά θα χρωστάς και 8 κατοστάρικα. Έγινε. Φερέγγιο πρόσωπο η Σούλα, έτσι. Ευχαριστώ. Καλά ταξίδια. Γεια χαρά. Τι συμβαίνει μαντάμ, επιθεώρηση έχουμε. Ρε αγόρια, τρεις μέρες τώρα έχουμε νησκέτη. Δεν γίνει καλά κολλάει, έχεις γνώση το σάλιο μου. Δεν σε έχουμε ξανακόψει εδώ γύρω. Είσαι νεοσύλληκτη. Κάτι τέτοιο. Τι θα γίνει όμως ρε φιλαράκια, υπάρχει πράγμα. Πώς είναι η κούκλα μου. Βάνα. Εντάξει Βάνα, πόσα κρατάς. 4.600 Τσακώνετε μάγκες. Σύμφωνοι, για πάμε μέσα. Γιατί μέσα. Μη φοβάσαι μαντάμιτσα μου και δεν σε τρώμε. Επάνω μας για καλό κακό κρατάμε λίγο πράγμα. Το υπόλοιπο το έχουμε ρεζέρβα σε ένα μάξι που είναι αραγμένο πιο κάτω. Αν δεν γουστάρεις αλυσβερίς πάρει πίσω το παραδάκι σου. Είμαστε κύριοι, δεν είμαστε αλήτες. Εντάξει, έρχομαι. Πόρτα. Κοίτα να δεις, πριν πάμε για τα σκουνάκια λέμε να κάνουμε λίγο έρωτα όλοι μαζί. Στα γρήγορα δηλαδή, τηλεγραφικά. Σε πειράζει. Θα ρω πως κάναμε κάποια συμφωνία. Ήρθα μαζί σας για να πάρω σκουνάκια, τα λέω καλά. Εντάξει κυρία Παρτούζοβα, μη θυμώνεις, θα τα πάρεις τα σκουνάκια σου. Όμως πρώτα πρέπει να πάρεις και εμάς. Και εγώ λέω μάλιστα το συνδυάσουμε με ένα ομαδικό στριπτιζάκι. Maestro avanti!
Μα εσύ κι εγώ σαν πικάψουρα, το ξέχασες. Εκτός αν μας δούλευες. Όχι δα. Φαίνεται καλό κορίτσι. Εγώ λέω πως την παίρνεις κονάκι εγκόμενα. Αλλά θέλει να μας κάνει πλάκα απόψε. Δεν το νομίζω. Είσαι επιλείποπτος. Αλλά και έχω και από πάνω και τη μανία να στείλουν στην τηλεόραση. Και αυτό το προσωπάκι, όσο και να είναι σοβαντισμένο απόψε, το θυμήθηκα όταν το είδα την πρώτη στιγμή. Σου έχουν κρεμάσει κάποτε κάποιο παράσημο. Έτσι κούκλα. Και εγώ είμαι στημένο στο κανάλι. Κατάλαβες!